γυναικών φορέα εταιρεία εκπροσωπείτε. Νιώθη Παυλίδου, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής. Και επιστημονικό αντικείμενο είναι τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Τομέας δραστηριοποίησης, δημόσιος ή ιδιωτικός. Μόνο δημόσια πανεπιστήμια υπάρχουν στην Ελλάδα, επομένως είναι ένα μεγάλο δημόσιο πανεπιστήμιο, το μεγαλύτερο της χώρας και καλύπτει όλα σχεδόν τα επιστημονικά αντικείμενα. Δεν γνωρίζω αντικείμενο που να μην το καλύπτει το Αριστοτέλειο. Πόσα περίπου άτομα απασχολεί ο φορέας σας? Είμαστε περίπου 2.000 καθηγητές, 3.000 περίπου διοικητικό προσωπικό, με τις αλλαγές που γίνονται τελευταία, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά εκεί γύρω είναι, 80.000 φοιτητές, από αυτούς είναι ενεργοί, επειδή έχουμε και το πρόβλημα των φοιτητών που δεν διαγράφονται, η μισή και περισσότεροι, άρα βλέπουμε ότι είναι μια μεγάλη κοινότητα ακαδημαϊκή. Χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε τεχνολογία cloud computing στον φορέα σας? Επειδή έχει και τμήμα πληροφορικής και τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών που είμαστε εδώ στην Πολυτεχνική Σχολή, καλύπτουμε όλα σχεδόν τα αντικείμενα στην περιοχή της πληροφορικής, των ηλεκτρολόγων, μηχανικών, των τηλεπικοινωνιών. Επομένως και το ζήτημα του cloud computing, και όχι μόνο σαν επιστημονικό αντικείμενο που διδάσκονται αρκετά ζητήματα, αλλά και σαν παροχή υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή αυτή κοινότητα που είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή υπάρχει ειδικό κέντρο, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπου αξιόλογο στελεχειακό προσωπικό και διοικητικό τεχνικό και από συναδέλφους όμως που πλαισιώνουν τις επιτροπές, προσφέρουν πολλές τέτοιες εφαρμογές. Οι υπηρεσίες δηλαδή του Πανεπιστημίου είναι στον έφος του Πανεπιστημίου. Τι πλεονεκτήματα θεωρείτε ότι σας προσφέρει αυτή η τεχνολογία σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές? Το Πανεπιστήμιο είναι ακαδημαϊκός χώρος ειδικός. Είχε πάντοτε πολύ χώρο αποθήκευσης μονάδες, πολύ γρήγορα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι υποδομές μας και οι υπηρεσίες μας και οι ευρυζωνικές και όλα είναι πολύ καλές. Το Πανεπιστήμιο δεν είναι ο μέσος όρος των δημόσιων οργανισμών έξω ή των ιδιωτικών οργανισμών. Παρόλα αυτά όμως, οι εφαρμογές στον έφος, το cloud, προσφέρει όλες αυτές τις πολύ ωραίες τα χαρακτηριστικά που τα χρειάζονται όλοι. Δηλαδή, φθηνές υπηρεσίες, πολύ καλή αξιοποίηση των μονάδων αποθήκευσης, με διαφάνεια στο χρήστη, δεν ξέρουμε πού αποθηκεύονται, πού γίνονται οι εργασίες μας, γίνονται κάπου, στα συνδεδεμένα αυτά συστήματα, στα δίκτυα τα συνδεδεμένα, έτσι χρησιμοποιούνται πλήρως όλοι οι πόροι, όλοι οι πόροι που έχουμε. Σημαίνει οικονομία, καλύτερη λειτουργία και επίσης σημαίνει και πολύ μεγάλη αξιοπιστία, γιατί και όλες οι άλλες εφαρμογές ασφάλειας, προσωπικών δεδομένων που πατάνε προσφέρονται σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα με την ίδια ποιότητα. Και για την ακαδημαϊκή λοιπόν μονάδα έφερε όφελος στο κόστος, αλλά και στην ποιοτική παροχή των υπηρεσιών που έδινε το Πανεπιστήμιο. Ποιες δεξιότητες θα αναζητούσατε ή πιστεύετε ότι πρέπει να παρέχετε στους φοιτητές σας ή θα αναζητούσατε από στελέχη του φορέα σας προκειμένου να διευρύνετε την χρήση υπηρεσιών cloud computing, δεξιότητες? Ναι, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα πολύ καλύτερο, γιατί εγώ το βλέπω από το ακαδημαϊκό αντικείμενο αυτά τα θέματα και κυρίως το θέμα των δεξιοτήτων. Παρόλα αυτά όμως οι φοιτητές μας όταν διδάσκονται τεχνολογίες πληροφορικής θα πρέπει να έχουν μία τάση προς την καινοτομία, μία τάση σε εφαρμογές ανατρεπτικές, μία τάση σε εφαρμογές που να ελαττώνουν γραφειοκρατίες και περιττές ενέργειες, μία τάση σε καταπολέμηση της πολυπλοκότητας σαν διαδικασία οποιαδήποτε, να έχουν δεξιότητες που να τους οδηγούν στην οικονομία, κλίμακος, αυτό κάνει το cloud computing, στην ποιότητα των υπηρεσιών, στην ασφάλεια, και αυτό δημιουργεί μια υπευθυνότητα στη διακυβέρνηση. Γίνονται και πολίτες και καλύτεροι πληροφορικοί επιστήμονες και τεχνικοί και μηχανικοί. Αυτά μπορεί να τους τα δώσει δηλαδή ένας καθηγητής. Τώρα η υπηρεσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο τμήμα μας σίγουρα αυτά τα βάζει σε εφαρμογή και πράγματι εμπιστευόμαστε και έχουμε δει διευκόλυνση όλων των διαδικασιών της επιστημονικής κοινότητας, βαθμολογίες, ηλεκτρονικές, περιορισμό της γραφειοκρατίας, διευκόλυνση στη διακίνηση εγγράφων αλλά και στην
στην επεξεργασία και στην ανάπτυξη πολύπλοκων προγραμμάτων που αποτελούν μνήμη και ταχύτητα, στη συνεργατικότητα, στη συνεργασία πολύ επιστημίων στο γραφείο του στο ίδιο μέρος. Επομένως, βλέπουμε ότι το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τον ΕΦΟΣ και τις υπηρεσίες που αναπτύσσει έχει φέρει αυτή την προσέγγιση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θεωρείτε πως υπάρχουν ζητήματα εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των δεδομένων στην περίπτωση που θα βρίσκονταν αποθηκευμένα σε άλλον χώρο ή και χώρα, εκτός πανεπιστημίου, δηλαδή εκτός του φορέα? Και αν ναι, θεωρείτε ότι υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο για την προστασία του φορέα σας από αθέμητη χρήση τους των δεδομένων? Τα ζητήματα της ασφάλειας είναι το νούμερο ένα και επιστημονικό αντικείμενο σήμερα, επειδή όλοι λειτουργούμε στο παγκόσμιο χωριό, είτε με cloud είτε χωρίς, είμαστε τόσο διασυνδεδεμένοι. Τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρώτη προτεραιότητα σε όλες τις τεχνολογίες. Πριν από 15 χρόνια δεν ήταν σε αυτή την προτεραιότητα, γιατί κοιτούσαμε να φτιάξουμε τις υποδομές μας, τη δικτύωση, το διαδίκτυο, τα δίκτυά μας τα διασυνδεδεμένα. Σήμερα θέλουμε την ασφάλεια. Επομένως, έχουν αναπτυχθεί φοβερές τεχνικές, η επιστημονική περιοχή και τα αποτελέσματα, οι εφαρμοσμένες έρευνες έχουν αναπτυχθεί πολύ. Υπάρχουν τεχνολογίες ασφάλειας. Δεν έχει καμιά σημασία αν είμαστε σε άλλη χώρα ή εδώ ή δεν ξέρω τι, από τεχνική άποψη. Αντιμετωπίζονται όλα. Σκεφτείτε ότι στον ΕΦΟΣ, έστω και σε κλειστά τέτοια μεγάλα συστήματα, μπορεί να μπαίνουν πολύ πιο σημαντικές εφαρμογές από ενός Δήμου ή Πανεπιστημίου, π.χ. τραπεζικά, άμυνας, κρατικά, υψίστης σημασίας. Επομένως, οι τεχνολογίες ασφάλειας είναι πολύ όριμες και μπορεί κανείς να τις εφαρμόσει και να αισθάνεται προστατευμένος, ό,τι και να συμβεί. Το νομικό πλαίσιο τώρα είναι ένα ερώτημα πραγματικά περίεργο, επειδή το Πανεπιστήμιο έχει και τη νομική σχολή, έχει συναδέλφους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, διότι η τεχνολογία έχει τρέξει πάρα πολύ, οι αλλαγές στην κοινωνία γίνονται πολύ γρήγορα και το νομικό πλαίσιο ψηλοϊστερεί συστηματικά. Και αυτό εμείς το τονίζουμε στους συναδέλφους μας, ότι θα πρέπει να εξυγχρονίζεται συνέχεια το θεσμικό πλαίσιο να μπορεί να μας καλύπτει. Δεν νομίζω ότι είμαστε, μπορεί και να κάνω λάθος βέβαια, πλήρως εναρμονισμένοι με όλες ακόμα και τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Μπορεί να γίνεται τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και βλέπω ειδικό πρόγραμμα και στις χρηματοδοτήσεις που γίνεται από τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την επικαιροποίηση και την αναβάθμιση της δικαιοσύνης, που σημαίνει και κάποια τέτοια θέματα ασφάλειας. Στο παγκόσμιο χωριό βλέπουμε ότι γίνονται πολλές τέτοιες προσπάθειες νομοθετικές και ρυθμίσεις και για τις εμπορικές συναλλαγές και επομένως και για την ασφάλεια. Σίγουρα είναι νούμερο ένα προτεραιότητα, αλλά σίγουρα υπάρχει μπει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια σε ανθρώπινο πόρο και σε χρήματα να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Επομένως, μπορώ να πω ότι εμείς τουλάχιστον δεν φοβόμαστε για αυτές τις εφαρμογές σαν ακαδημαϊκή κοινότητα και ούτε και πρέπει κανένας άλλος οργανισμός να φοβάται. Πιστεύω εξάλλου ότι αυτό εδώ το αντικείμενο έχει μεγάλες προοπτικές σαν αγορά εργασίας για τους αποφύτους μας, γιατί και στην Ελλάδα τώρα αναπτύσσεται, έχει περιθώριο, δηλαδή καλό είναι ένας απόφυτος πληροφορικής, ηλεκτρολόγος, να ασχοληθεί με το cloud computing και την ασφάλεια των εφαρμογών αυτών. Θα χρειαστεί στα επόμενα χρόνια. Βέβαια, σαν χώρα έχουμε το χαρακτηριστικό και το ξέρουμε ότι έχουμε πολλούς αποφύτους της τριτοβάθμιας. Δεν μπορούμε να τους απορροφήσουμε όλους, δεν έχουμε τόση αγορά εργασίας. Επομένως, όταν λέμε αγορά εργασίας, να σκεφτόμαστε την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και εκεί μηχανικοί και επιστήμονες πληροφορικής με αυτές τις δεξιότητες θα χρειάζονται. Επομένως, είναι με ένα καλό αντικείμενο να το δει κανείς από οποιαδήποτε πλευρά και γνώσης και εφαρμογής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα ότι θα δώσετε σεμινάρια.